πριν αρχίσουμε την ώρα των απορριών μας, θα ήθελα με την ευκαιρία της καινούργιας χρονιάς να σας έλεγα δύο λόγια. Μπροστά μας είναι μία χρονιά. Ο Θεός εμέρισε τον χρόνο, έβαλε και φυσικά φαινόμενα για να δίδεται εύκολη αυτή η μοιρασιά του χρόνου, η διαίρεση του χρόνου. Ξέρετε, πάω να πω μια λέξη και λέω δεν την καταλάβουν και γυρίζω πάλι πίσω και τη λέω έτσι απλό ελληνικά και αυτό με αισθάνομαι άσχημα. Αυτός ο μερισμός του χρόνου και με διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι η μέρα με τη νύχτα, ξημέρωσε, ανατολή ηλίου, δύσης, νύχτα και πάλι ξαναξημερώνει, είναι η εβδομάδα, είναι ο μήνας. Ο μήνας ο οποίος καθορίζεται με 27 ημέρες, που είναι ο σεληνιακός μήνας, η επαναφορά της γης στην αυτήν θέση από όπου ξεκίνησε γύρω από τον ήλιο, έχουμε το έτος. Βλέπετε, ο Θεός διήρεσε τον χρόνο για πολλούς πρακτικούς του ανθρώπου σκοπούς. Έτσι μπροστά μας έχουμε μία χρονιά. Και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι την έχουν αυτή τη χρονιά μπροστά τους και καλούνται να την αξιοποιήσουν. Πας άνθρωπος και ιδιότερα κάθε πιστός. Αλλά πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η χρονιά, αυτός ο χρόνος? Τώρα χρόνος με την έννοια όχι 365 ημέρες, αλλά αυτό που λέμε χρόνος. Ο χρόνος έχει μεγάλη αξία, διότι μέσα στο χρόνο αμαρτήσαμε και μέσα στο χρόνο πρέπει να σωθούμε. Και ότι μέσα στο χρόνο μας, ή αν θέλετε ακριβέστερα μέσα στον χώρο χρόνο μας, ήλθε ο Υιός του Θεού και ενυνθρώπισε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρόνο πρέπει να φροντίσουμε να σωθούμε, να αξιοποιήσουμε τον καιρό μας, τον χρόνο μας. Βέβαια δεν είναι πρώτο, αλλά εν αυτή περίπτωση το αναφέρω πρώτο, είναι αυτά τα χρόνια της μαθητείας, των σπουδών, να είμαι θα μελετηρή μαθητέ, προσεκτική, διότι θα καθορίσουμε από τα χρόνια αυτά το μέλλον μας, και το επαγγελματικό και το κοινωνικό. Δεν μπορούμε να χαζεύουμε, θα πάμε στο σχολείο, δεν πρέπει να απουσιάζουμε, δεν πρέπει να το σκάζουμε από το σχολείο, δεν πρέπει να παίρνουμε μέρος σε αναρχικές καταστάσεις και άλλα πολλά πολλά πολλά. Θα πρέπει να είμαι θα καλή μαθητέ και προσεκτική και τακτική φοιτώντες στο σχολείο, αναφυσβήτητα. Έτσι, ένα είναι αυτό, μια σωστή αξιοποίηση του χρόνου. Όχι όταν έρχεται το τέλος του χρόνου και τρέχουμε, ιδίως οι φοιτητέ που τρέχουν να διαβάσουν εκεί τον τελευταίο μήνα, και τι να βγάλεις μέσα στον τελευταίο μήνα, και μετά ζητούν και άλλες περιόδους και κάνουν φασαρία στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια, ζητάμε και άλλο χρόνο, ζητάμε και άλλες περιόδους εξεταστικά και άλλα πολλά πολλά περίεργα κλπ. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν διαβάζουμε από την αρχή της χρονιάς, δεν αξιοποιούμε το χρόνο μας σωστά. Αλλά πολύ περισσότερο όμως τα θέματα της σωτηρίας μας, όπως θεμελιώνουμε τη γνώση μας, τη σχολική, στα πρώτα αυτά χρόνια της ζωής μας, ακόμη και μέχρι τα μισά της τρίτης δεκαετίας της ζωής μας, αν υποτεθεί ότι πηγαίνουμε πανεπιστήμιο, και είναι και κάποια επιστήμη η οποία είναι δύσκολη, όπως είναι η ιατρική ας πούμε, που θέλει πολλά χρόνια, πόσο περισσότερο θα πρέπει να θεμελιώσουμε και την πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παραλλήλως θα προσέχουμε και την πνευματική μας οικοδομή, να γινόμεθα σωστοί χριστιανοί. Ο χρόνος λοιπόν έχει αξία, όχι σαν χρήμα που θα ήθελαν κάποιοι να λένε, αλλά κυρίως σαν αξιοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας και επιπλέον στο θέμα της σωτηρίας μας. Με αυτή την έννοια σας εύχομαι καλή χρονιά, και όπως ο Θεός θέλει τον χρόνο μας να αξιοποιεί. Αυτά μια μικρή
έτσι, η εισαγωγή στην ώρα των απορριών μας. Και τώρα έχω μία σειρά θεμάτων απορριών 11 των αριθμών. Και τι είναι αυτό? Προσέξτε, τι είναι αυτό. Πριν από τις γιορτές, κάποιες μαθήτριες κάποιου γυμνασίου, σας βεβαιώνω δεν γνωρίζω ούτε τις μαθήτριες, δεν γνωρίζω ούτε ποιο είναι το σχολείο. Σας βεβαιώνω δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν μου υπόθηκε τίποτα. Παρά μόνον ότι οι μαθήτριες αυτές, προφανώς με κριτήριο των όσων μαθαίνουν εδώ στο κατηχητικό σχολείο, των όσων μαθαίνουν στο σπίτι τους και είναι προσεκτικές και με ακρίβεια προσπαθούν να μάθουν τα της πίστεως, όταν η καθηγήτρια θεολόγος έκανε κάποια μαθήματα, την έκριναν. Βεβαίως μπορεί ο μαθητής να κρίνει τον καθηγητή του, εφόσον ο καθηγητής δεν λέει σωστά πράγματα. Και αν μεν ήταν μαθηματικά, ήταν γεωγραφία, ήταν, έλεγε ότι ξέρετε πού είναι παιδιά το Τόκιο, στην Νότιο Αφρική. Δεν θα είχε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία, αλλά δεν θα είχε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν όμως είναι θέματα σωτηρίας, πόσο περισσότερο εκείνα τα οποία διδάσκει ένας καθηγητής θα πρέπει να είναι ακριβή και σωστά. Πόσο περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είχανε και από την πλευρά μας εδώ, μια που έχουμε την ώρα των απορριών, το θάρρος, μία περισσότερες κοπέλες, δεν ξέρω, σας είπα δεν γνωρίζω, μου διατύπωσαν κάποιες απορίες των. Και θα ήθελα να απαντήσω, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή. Έχουμε σε πάρα πολλά σχολεία, ή μάλλον σε όλα τα σχολεία της πατρίδος μας, έχουμε πολλά περίεργα και στραβά πράγματα, τα οποία είναι απαράδεκτα. Πώς να το κάνω? Είναι απαράδεκτα. Μου έλεγε μιας παιδαγωγικής ακαδημίας ότι μαθαίνουν εκτός από τους ελληνικούς χορούς ως παιδαγωγική ακαδημία κάπου στην Ελλάδα, μαθαίνουν και συγχρόνους χορούς, ακόμη και jazz κλπ. Και rock κλπ. Και λέω, το να μάθετε εσείς Καλαματιανό, Τσάμικο, ξέρω αυτά τους χορούς τους ντόπιους, τους ελληνικούς, να διδάξετε τα παιδιά σας όπως μας μάθαιναν και εμάς όταν πήγαιναν στο σχολείο. Μας μάθαιναν, να σας πω, μόνο Καλαματιανό έμαθα, αλλά χορό δεν έμαθα στο σχολείο. Δεν ξέρω, χοντροκέφαλος μπορεί να είμαι, ξέρω εγώ. Εν τί αυτή η περιπτώση, αλλά να διδάσκουν και ροκ μουσική, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Στους μαθητάς του δημοτικού σχολείου να διδάσκουν jazz μουσική. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Για ευρωπαϊκούς δηλαδή γενικά χορούς. Ξωτικούς χορούς. Έξω από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάρα πολλά πράγματα διδάσκονται σήμερα στα σχολιά, τα οποία δεν είναι σωστά. Πώς πρέπει ένας μαθητής, μια μαθήτρια, ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια, πώς πρέπει να σταθούν? Πώς πρέπει δηλαδή να αντιδράσουν? Εάν μάθουν κοντά εις τον Χριστό, κοντά στην Εκκλησία, την αλήθεια, πώς έχουν τα πράγματα, τότε θα αντιδράσουν. Αυτό έκαναν και οι μαθήτριες αυτές. Αντέδρασαν.